Η εταιρεία Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ ιδρύθηκε το 2013 με σκοπό την κατασκευή και λειτουργία της παρούσας μονάδας βιοαέριου. Οι μέτοχοι της εταιρείας είναι 5 ομάδες, από τις οποίες οι 4 ομάδες είναι κτηνοτρόφοι της ευρύτερης περιοχής του Λαγκαδά και μία ομάδα μελετητών γεωπόνων. Η σύλληψη της ιδέας έγινε το 2011 και μετά την ίδρυση της εταιρείας το 2013 ακολούθησε μια μεγάλη αδειοδοτική περίοδο σχεδόν 3 ετών με έναρξη κατασκευών το 2016 τον Μάιο και αποπεράτωση των κατασκευών το Σεπτέμβριο του 2016. Η ηλεκτρική ισχύ της συγκεκριμένης μονάδας είναι 1 MW. Το μείγμα των πρώτων υλών της μονάδας αποτελείται κατά 70% περίπου από κοπριές αγελάδων, κατά 15% από κουτσουλιές από κοτόπουλα, είτε αυτά είναι η κοτόπουλα αυγοπαραγωγής είτε είναι κοτόπουλα πάχυνσης, και κατά 1,5% περίπου από ενεργειακά φυτά, στη περίπτωσή μας αυτό είναι το ενσύρωμα του καλαμποκιού. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπες πρώτες ύλες είναι οργανικά απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων και ό,τι άλλο προκύψει και είναι διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή για χρήση στη μονάδα μας. Σε ετήσια βάση η μονάδα αυτή παράγει 8.500 μεγαβατόρες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πολλούνται απευθείας στη ΔΕΗ, και περίπου 6.500 μεγαβατόρες θερμικής ενέργειας, οι οποίες προορίζονται για ιδιοκατανάλωση, δηλαδή για τη θέρμανση των δεξαμενών χώνευσης και για την παστερίωση των πρώτων υλών. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε τα περιβαλλοντικά αλλά και τα οικονομικά ωφέλη της παρούσας μονάδας. Στα περιβαλλοντικά ωφέλη συγκαταλέγονται οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τις οποίες εξοικονομούνται, που είναι περίπου στους 600 τόνους διοξιδίου του άνθρακα ανά έτος. Επίσης, στα οικονομικά ωφέλη συγκαταλέγονται η δημιουργία άμεσων ή έμεσων θέσεων εργασίας. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε και τα ωφέλη του χωνεμένου υπολείμματος, το οποίο χρησιμοποιείται σαν λίπασμα στα χωράφια των γύρω περιοχών. Επίσης, εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η συγκεκριμένη μονάδα αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας, διότι το χωνεμένο υπόλοιμα της διαδικασίας της αναερόβιας χώνευσης χρησιμοποιείται, όπως είπαμε, σαν εδαφοβελτιωτικό στα χωράφια στα οποία καλλιεργούν οι κτηνοτρόφοι μέτοχοι της μονάδας τις ζωοτροφές τους, οπότε κλείνει τέλεια ο κύκλος εδώ. Από εκεί και πέρα, στα μελλοντικά σχέδια της Βιοαέριο Λαγκαδά ΑΕ, συγκαταλέγεται η επέκταση της συγκεκριμένης μονάδας από 1 MW σε 2 MW ηλεκτρική ισχύ.